Καλημέρα σε όλους και όλες. Συζητάμε σήμερα άλλη μια συμφωνία που μόνο δεινά πρόκειται να φέρει στον ελληνικό λαό, στην εργατική τάξη της πατρίδας μας, τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, τους βιοπαλλαστές αγρότες. Συζητάμε σε ένα περιβάλλον επικίνδυνο, όπου η χώρα μας συμμετέχει ενεργά σε δύο ιμπεριαλιστικούς πολέμους, βρίσκεται στη δίνη των πολέμων που κλιμακώνονται και μέρα με τη μέρα η κυβέρνηση με την ανοχή όλων των κομμάτων δίνει γη και είδωρ παραχωρώντας λιμάνια, αεροδρόμια, στρατιωτικό υλικό, εκπαιδεύοντας και παίρνοντας ενεργό μέρος στους δύο αυτούς ιμπεριαλιστικούς πολέμους που από τη μία καθιστούν τη χώρα μας στόχο αντιπίνων και από την άλλη δείχνουν ότι ο καπιταλισμός δεν έχει άλλο τρόπο να ξεπεράσει τις δυσκολίες, την κρίση του, πέρα από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους ποτισμένους με το αίμα των λαών. Ιμπεριαλιστικός οργανισμός στο ΝΑΤΟ, το πολεμικό εργαλείο στα χέρια των καπιταλιστών, ιμπεριαλιστικός οργανισμός και το ΔΝΤ. Και δεν θα υπήρχε περίπτωση το ΚΚΕ να κάνει τίποτε άλλο παρά να καταψηφίσει οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία. Και όπως καταψηφίζουμε αυτή τη συμφωνία με το ΔΝΤ, έτσι λοιπόν καλούμε εδώ και τώρα να σταματήσει οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το ματοκύλισμα των λαών, στους δύο πολέμους σε Ουκρανία και Ισραήλ. Καλούμε εδώ και τώρα να επιστρέψει η φρεγάτα Σπέτσες από την Ερυθρά και τη θάλασσα. Εδώ και τώρα να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας και να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε στο Κοινοβούλιο και νομίζουμε ότι έπεσε κάποιος μετεωρίτης και δεν είναι όλα τα κόμματα ή πολιτικοί αρχηγοί κομμάτων που τα προηγούμενα χέρια, με χέρια και με πόδια, υλοποίησαν, στήριξαν, ψήφισαν ό,τι έλεγε το ΔΝΤ, ό,τι έλεγαν τα μνημόνια, ό,τι έλεγαν οι εφαρμοστικοί νόμοι. Και σήμερα με χέρια και με πόδια στηρίζουν και κάνουν ό,τι μπορούν για να περάσει όλα τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανησυχεί, γιατί ανησυχούν οι καπιταλιστές. Ανησυχεί το πιο σάπιο σύστημα που έχει φάει τα ψωμιά του και ήρθε η ώρα να ανατραπεί. Ανησυχεί από την ένταση των αγώνων των λαών, από την αγανάκτηση του λαϊκού κινήματος, από την οργανωμένη πάλη του. Ανησυχεί γιατί βρίσκεται μπροστά σε μια καινούρια καπιταλιστική κρίση και έρχεται λοιπόν να πάρει μέτρα, είτε στρατιωτικού χαρακτήρα με το ΝΑΤΟ, είτε οικονομικού χαρακτήρα με το ΔΝΤ. Και δεν μπορεί σήμερα κανένας να ξεγελαστεί από τα όμορφα, τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα, είτε του Υφυπουργού, είτε του Υπουργού, που μιλάνε ότι η θέση της Ελλάδας ενισχύεται όσο ενισχύεται η θέση της και ο ρόλος της μέσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλήθεια ενισχύεται που τη 17η-18η ημέρα το 85% του πληθυσμού βλέπει το μισθό, τη σύνταξη και το εισόδημά του να εξανεμίζεται. Αλήθεια ενισχύεται τη στιγμή που σε όλα τα νοσοκομεία τα ράτζα είναι το ένα πάνω στο άλλο. Ενισχύεται που σήμερα στα σχολιά δεν έχουμε δασκάλους, καθηγητές, κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, χωρίς κλιματισμό, χειμώνα, καλοκαίρι. Ενισχύεται που σήμερα το 70-80% του πληθυσμού χάνει 1, 2 και 3 ώρες την ημέρα στις μετακινήσεις του, γιατί ακριβώς ο άναρχος τρόπος αυτός της καπιταλιστικής ανάπτυξης έχει οδηγήσει σε αυτή την υπερβολική συσσόρευση οχημάτων σε δρόμους χωρίς υποδομές και μέτρα. Ενισχύεται τη στιγμή που μέσα στους χώρους δουλειάς τα εργοδοτικά εγκλήματα διαδέχονται το ένα μετά το άλλο κάθε 3 μέρες. Ενισχύεται τη στιγμή που βλέπουμε το χειμώνα να πνιγόμαστε, το καλοκαίρι να κεγόμαστε και ενώ πνιγόμαστε να μην έχουμε νερό δωρεάν ποιοτικό για όλο τον ελληνικό λαό. Δεν ενισχύεται. Εκείνο που ενισχύεται μέσα από τέτοιες συμφωνίες είναι τα κέρδη του κεφαλαίου, των πολυεθνικών, των μονοπωλίων. Αυτά τα κέρδη έρχεται να θωρακίσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Αυτές τις συμφωνίες έρχονται να ωρεοποιήσουν όλα τα άλλα κόμματα που έχουν βάλει το χέρι στο μέλι και στη φωτιά στις πλάτες του ελληνικού λαού.
Αυτή την κερδοφορία έρχονται να ενισχύσετε όλοι εσείς που ο καθένας ξεχωριστά, παίζοντας ένα διαφορετικό ρόλο, προσπαθείτε να αποπροσανατολίσετε την κοινή γνώμη από τα μεγάλα προβλήματα που την απασχολούν. Σήμερα, το ΚΚΕ, τη στιγμή που εσείς φέρνετε συμφωνίες και συμβάσεις για να θωρακίσετε τα κέρδη του κεφαλαίου, φέρνει προτάσεις και συμφωνίες που έχει κάνει με τον ελληνικό λαό και έχει να κάνει με την επαναφορά του 14ου και του 13ου μισθού και της σύνταξης, που έχει να κάνει με την αύξηση του βασικού μισθού, που έχει να κάνει με την αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ με 3.000 ευρώ ανά τέκνο, που έχει να κάνει με συλλογικές συμβάσεις και την κατάργηση των νόμων Βρούτσι-Αχτσιόγλου που έχουν επιβάλει με την απόφαση του Υπουργού να καθορίζονται οι μισθοί, που έχει να κάνει με μέτρα προστασίας του λαού μας, αντισεισμικής, αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής θωράκισης, που έχει να κάνει με μέτρα και υποδομές για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Σήμερα το δούνου του και η έκθεση Ντράγκη προσανατολίζει όλη την οικονομία στην πολεμική οικονομία. Και αυτό γιατί ακριβώς εκεί βλέπει τη διέξοδο, στα κεφάλαια τα υπερσυσσωρευμένα, ο καπιταλισμός. Εσάς λέμε ότι αυτό δεν θα σας περάσει. Η οργανωμένη πάλι του λαού μας καθημερινά θέτει σε αμφισβήτηση την κυρίαρχη πολιτική. Θέτει σε αμφισβήτηση όλα τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου και του Νατοϊκού Τόξου που προσπαθούν να τον εγκλωβίσουν, να τον αποσαντολίσουν και να τον υποτάξουν. Και μέσα από τον οργανωμένο αγώνα, δίπλα στο ΚΚΕ, ανοίγει καθημερινά ο δρόμος για μεγαλύτερες ανατροπές στην οικονομία και στην κοινωνία, στη βάση της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Γιατί εμείς δεν θα πάψουμε ποτέ να αγωνιζόμαστε για τα συμφέροντα και τα δίκαια του λαού μας. Γιατί όπως έλεγε και ο μεγάλος ποιητής που σαν σήμερα έφυγε, αν θες να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ποτέ να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και τα δίκαια του λαού μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.